για το ρολόι της αποκάλυψης έχουμε ακούσει όλοι. Πρώτη φορά λένε απέχει 100 δευτερόλεπτα από τις 12. Αυτό συνέβη άλλη μια φορά με την κρίση της κούβας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη χρονιά. Προβλέπετε να πλησιάσει κι άλλο το ρολόι. Και τι μας λένε οι ειδικοί ότι 100 δευτερόλεπτα απομένουν για τον ολοκληρωτικό αφανισμό του ανθρωπίνου είδους εν μέσω πυρηνικού ολέθρου. Μάλιστα με την κρίση της Κούβας λένε το 62 όταν η ανθρωπότητα βρισκόταν στα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν έτοιμες να επιτεθούν σε πλοία του Σοβιετικού Ναυτικού. Ίσως ήταν καλύτερα από αυτές τις στιγμές που διανύουμε. Ο μηχανισμός αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα δημιουργήθηκε πριν 75 χρόνια. Διατηρείται μέχρι σήμερα. Προβιδοποιεί την ανθρωπότητα ότι κάτι πάει πάρα πολύ λάθος και πρέπει πάρα αυτά να διορθωθεί. Η ανθρωπότητα όμως... Α, κάθεκτη προς την ώρα 12 τραβά. Φετινή χρονιά σημειώνουν ήταν η τρίτη συνεχής χρονιά που οι δείκτες του ρολογιού έδειξαν μόλις 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Δηλαδή ο πλανήτης μας βρίσκεται πλησιέστερα στον αφανισμό από ό,τι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η επιθεώρηση πυρηνικών επιστημόνων που αξιολογούν ετησίω την παγκόσμια κατάσταση προκειμένου να μετακινήσουν του δείκτε του ρολογιού στην ορθή του θέση, αιτιολογώντα τη φετινή απόφασή του, αναφέρουν ότι οι δείκτε παραμένουν όπω το 2022, στην ίδια θέση με πέρυσι. Να θυμίσω ότι το ρολόι τη αποκάλυψη δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο του Bulletin of the Atomic Scientists. 1947, σαν επιστημονική απάντηση στην πυρήνικη απειλή που πλανιόταν πάντα πάνω από την Εφήλιο. Το είναι καρπό μια ομάδα πυρηνικών επιστημόνων που είχαν εμπλακεί στο Manhattan Project. Το σχέδιο που απέδωσε την πρώτη ατομική βόμβα και ανέτρεψε τι ισορροπίε του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ομάδα, κάθε φορά που νιώθει ότι μια εξέλιξη μα φέρνει κοντύτερα στον όλεθρο, Εκδίδει η ανακοινωθένω περιγράφη τους λόγους μετακίνησης των δικτών, προειδοποιώντα για τις ζωφερές παγκόσμιες ανακατατάξεις. Οι δίκτες μάλιστα δεν πάνε μόνο μπροστά, πάνε και πίσω, ακολουθώντας τη διεθνή ιοπολιτική σκηνή. Ακούσατε χθες ε, το ρεπορτάζ μου για τις προβλέψεις της Σαξομπάνου. Ζω φερότατα όλα και ευχόμεθα ελάχιστα ή και καθόλου να μην πραγματοποιηθούν. Το 1991 οι πρινή και επιστήμονε μα έδειχναν ότι το ρολόι έδειχνε 17 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Το 1953, μόλι δύο λεπτά. Και εξηγούν ότι το Bulletin, το ρολόι, δεν είναι δείκτη των σκαμπανεβασμάτων παγκόσμια μάχη για δύναμη και εξουσία ουσιαστικά αντανακλά τι βασικέ αλλαγέ στα επίπεδα του κινδύνου που διατρέχει η ανθρωπότητα έμπρο σε πυρηνικό όλεθρο. Πάρα πολλοί έχουν μιλήσει και ενάντια του ρολογιού και των προβλέψεών του με τα πίσω εμπρό του. Οι πολεμοί του τονίζουν ότι το 1,4 τη ετήσια πιθανότητα για πυρηνικό επεισόδιο μπορεί να φαίνεται αρκούντο άριστο ω νούμερο. Η εκτίμηση όμως βασίζεται σε μια λίστα πιθανών παραγόντων και ελεύθερων συσχετήσεων. Πώς πάνε το ρολόι λίγο πίσω ή πολύ μπροστά. Βάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες. Πυρηνικές απειλές, κλιματική αλλαγή, δείκτες βιοασφάλειας και βιολογικής τρομοκρατίας, ακόμα και επεισόδια κυβερνοπολέμου και εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό και οι δείκτες χώρο πηδάνε διαρκώς και απομακρύνονται ή πλησιάζουν τα μεσάνυχτα σε απόσταση αναπνοής. Το 47 απήχαμε τα λεπτά από τα μεσάνυχτα λόγω υψηλού κινδύνου πριν και σύραξη. Το 49 οι δείκτες κλείδωσαν στα τρία λεπτά. Όταν η Σοβιετική Ένωση δοκίμασε την πρώτη δική της ατομική βόμβα. Το 1952 άγγιξαν το ιστορικό δίλεπτο από τα μεσάνυχτα όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε δημιούργησαν τη βόμβα υδρογόνου. Το 1963, όταν οι δοκιμέ πυρηνικών στην ατμόσφαιρα πήραν τέλο, το ρολόι πήγε στα 12 λεπτά. Έπεσε όμω τα 3 το 84, όταν ο ψυχρό πόλεμο άγγιξε νέα υψηλά ιστορικά εδώ και χρόνια. Όταν η ψυχροπολεμική αυτή διελκυστίνδα έληξε το 1991 με την κατάρρευση σοσιαλιστικών δημοκρατιών, ο κόσμος ξαλάφρωσε, έτσι έκανε και το ρολόι της καταστροφής, όπιστε στα 17 λεπτά από τη συντέλεια του κόσμου. Βλέπουμε τη φωτογραφία του 62, που παρολίγο να αποτελέσει το έβνασμα του ολέθρου. Διαβάζω στα αγγλικά ένα «Neptune United States Petrol Plane πετά πάνω από σοβιετικό μαχητικό κατά τη διάρκεια της κουβανικής κρίσης των πυράβλων. Είχαν αυτέ αποδείξει τότε οι Αμερικανικές Μυστικές υπηρεσίε ότι κάτι ετοίμαζε η Σοβιετική Ένωση στην Κούβα. Φωτογραφία τράβηξε Αμερικανικό κατασκοπευτικό πετούσε πάνω από το Τρέσεντέλα Κολόμα, μια απομακρυσμένη περιοχή στην Ανατολική Κούβα και διέκριναν τους αντιαεροπορικους πελαράβλους πυλαράβλους S-75 Τσμίνα να το προγερμός SA-2 Guideline. Το Σοβιετικό σύστημα ήδη είχε δράσει σε συγκρούει στην Κίνα, είχε καταρρύψει το κατασκοπευτικό YouTube του Σμίνα Γκάρι Πάουερ, ενώ πετούσε πάνω από τη Σοβιετική Ένωση. Αργότερα θα έβλεπε έκτεταμένη χρήση στο Βιετνάμ. Μόσχα βέβαια αρνήθηκε να απομακρυνθούν και έτσι απέκλεισε ο Αμερικανικός στόλος την Κούβα. Το 2015, στα τρία λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, ένεκα εκ μοντερνισμού πυρηνικού οπλαστασίου και περίσσιας πυρηνικών όπλων. Το 2016, στα τρία πάλι λεπτά, απειλούν ανθρωπότητα, τρομοκρατία, πυρηνικές απειλές, κυβερνοπόλεμοι, ενώ το 2022 σταματά. Στα 100 δευτερόλεπτα. Θα θυμίσουμε: οι S75 των Σοβιετικών χρησιμοποιούσαν Το εκτοξευτέ πυράβλων, κατανεμένοι ομοιόμορφα γύρω από ένα κεντρικό σημείο, όπου βρίσκονταν ραντάρα, συστήματα καθοδήγηση και επιπλέον εξοπλισμό. Επετεύθη τελικά συμφωνία μεταξύ Σοβιετικού ηγέτη Νικήτα Χρουτσόφ και Αμερικανού πρόεδρου Τζον Κέννεντι, και έτσι η κρίση έλαβε τέλος.